Αν και εξασθενημένο, το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε στην Κρήτη με βροχές και χιονοπτώσεις ανέβασε σημαντικά τα ύψη των υδάτινων αποθεμάτων στις δυτικές περιοχές του νησιού αλλά και στα ανατολικά. Χανιά και Ρέθυμνο κατέγραψαν σημαντικά ύψη βροχής, ενώ χαμηλότερα σημειώθηκαν σε Ηράκλειο και Λασίθη. Όλο αυτό λοιπόν το σενάριο, όλο αυτό το γεγονός της εξέλιξης του καιρού έχει δράσει θετικά στην εξέλιξη που αφορά την ενίσχυση και των πηγών και των φραγμάτων μας. Σύμφωνα με στοιχεία του μετεωρολόγου Μανώλη Λέκα, στα ασκήφους Φακίων το ύψος βροχής έφτασε το τριήμερο τα 202 χιλιοστά με το μηνιαίο του να φτάνει τα 669. Υψηλά βροχομετρικά κατέγραψε και το Έλος Κισάμου με 104 χιλιοστά από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη, ενώ τον μήνα Ιανουάριο φτάνει τα 262. Σε επίπεδο Ρεθύμνου, η Αργυρούπολη κατέγραψε 112 χιλιοστά το τριήμερο, με τα αντίστοιχα χιλιοστά του μήνα να φτάνουν τα 352, ενώ μεγάλα ύψη βροχή σημειώθηκαν και στο Σπύλι με 155 από τις 28 έως τις 31 του μήνα και σύνολο Ιανουαρίου τα 295. Στο Ηράκλειο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα Σταυράκια 113 χιλιοστά το τριήμερο και 209 τον Ιανουάριο, όπως επίσης στη Γέργερη με 92 τις τρεις μέρες της κακοκαιρίας και 221 χιλιοστά από την αρχή του μήνα μέχρι σήμερα. Σε μόλις 7 χιλιοστά έφτασε το ύψος βροχής στο Πετροκεφάλι και για ολόκληρο το μήνα στα 47. Σαφώς πιο ήπιες ήταν οι βροχοπτώσεις στο Λασίθι, όπως πιστοποιούν και τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών. Στο Οροπέδιο τα ύψη βροχής του προηγούμενου τριημέρου δεν ξεπέρασαν τα 41 χιλιοστά, ωστόσο ολόκληρο τον μήνα καταγράφηκαν 244 χιλιοστά. Τα χαμηλότερα βροχομετρικά είχε η Σιτία με μόλις 9 χιλιοστά από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη, ενώ μηνιαία δεν ξεπερνούν τα 29. Οι βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών πάντως ενίσχυσαν σημαντικά πηγές και φράγματα. Στο φράγμα ποταμών στο Αμάρι έχουμε μια σημαντική άνοδο του νερού, δηλαδή φτάνουμε σε μία πληρότητα περίπου 95,5%, έτσι, 600.000 χιβικά έχουμε ενίσχυση του φράγματος στο Αμάρι αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή φτάνουμε περίπου στα 22 εκατομμύρια χιβικά τη στιγμή που η πληρότητα του φράγματος είναι 22,3 εκατομμύρια, έτσι. Ενίσχυση κατά 20% καταγράφεται στη λίμνη του Κουρνά, η στάθμη της οποίας ξεπέρασε τα 4 μέτρα όταν το ανώτερο όριο είναι τα 6, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στις πηγές των Μεσκλών, από τις οποίες τροφοδοτείται μεγάλο μέρος των Χανίων.